Η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει τις ενέσεις μαζικής φθηνής ρευστότητας μέχρι να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Αμερικανικής ανάκαμψης, διαβεβαίωσε η Τζάνετ Γιέλεν. Πότε θα γίνει αυτό είναι άγνωστο. Η ποσοτική χαλάρωση θα παραμείνει πολιτική της Fed, σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσε η διάδοχος του Μπεν Μπερνάκη στην αρμόδια Επιτροπή της Γερουσίας. Θεωρώ απαραίτητο να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε μια πολύ ισχυρή ανάκαμψη. Αυτό το κάνουμε συνεχίζοντας το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, που στόχο έχει την ουσιαστική βελτίωση της αγοράς εργασίας. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να διασφαλίσουμε μια εύρωστη ανάκαμψη εν μέσω σταθερότητας τιμών. Πρακτικά, οι δηλώσεις της Τζάνετ Γιέλεν σημαίνουν ότι η Fed θα συνεχίσει να τυπώνει χρήμα. Η νέα πρόεδρος παραδέχτηκε ότι ο ισολογισμός της κεντρικής τράπεζας που αγγίζει τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια βρίσκεται σε πρωτοφανή επίπεδα. Η ίδια δεν βλέπει φούσκα στις χρηματαγορές που θα καλωσορίσουν το πάγωμα του tapering. Η Fed εκτιμά ότι η ποσοτική χαλάρωση έχει μετρήσιμα αποτελέσματα στην ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση της αγοράς κατοικίας.